εορτάζουμε την λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου μας, το Πάσχα του Χριστού, την ολόφωτη λαμπρή, την χαρούμενη Πασχαλιά, την μοναδική Αυτοανάσταση. Εορτάζουμε την νίκη κατά του φοβερού αυτού θανάτου. Η Ανάσταση του Χριστού μας γεμίζει με φως. Μας γεμίζει την ψυχή αγαλίαση, το νου αισιοδοξία, τη ζωή νόημα. Σκετούν οι καρδιές και φωτίζονται τα άφωτα βάθη μας. Η Ανάσταση δίνει νέα διάσταση σε όλη μας τη ζωή. Η Ανάσταση δεν εξαντλείται σε εκείνη την ωραία, την όμορφη βραδιά που λέμε για πρώτη φορά το Χριστός Ανέστη, αλλά μακραίνει, βαθαίνει και μπορεί να βιώνεται συνεχώς, κάθε ημέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, εμπειρικά στο βάθος της καρδιάς. Η Ανάσταση του Χριστού για τον πιστό και ευσυνείδητο χριστιανό είναι βίωμα συνεχές, απαράμιλο και ανέκφραστο. Ο Χριστός ανασταίνεται εντός μας, το φως Του μας φωτίζει, μας λαμπρύνει, μας εμπνέει, μας ανασταίνει, μας κάνει διαφανείς, χριστοφόρους και θεοφόρους. Έτσι λοιπόν, σήμερα Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος, ένας μεγάλος τιμάται από την Αγία μας Εκκλησία, 17 περίπου αιώνες μετά την κοιμησή του. Δεν χάθηκε από τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Ο Μέγας Αθανάσιος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ζει μέσα από τα απαράμιλα θεολογικά, δογματικά έργα του. Βιώνοντας την χαρά της Αναστάσεως σε όλη του τη ζωή, μπόρεσε να ανάψει την φλόγα της πίστης στο Χριστό μέσα από την Αγία και πολυκύμαντη και μαρτυρική ζωή του. Η σημερινή εορτή του είναι κατά την Εκκλησία μας ιδιαίτερος χαρμόσυνη, όχι μόνο από το γεγονός ότι η ημέρα της κοιμήσεως ενός Αγίου είναι η ημέρα της δόξης του, αφού εισέρχεται θριαμβευτικά στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και από το γεγονός ότι τη συνοδεύει, ότι πάντοτε συνοδεύει την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ήλθαμε λοιπόν και εμείς σήμερα εδώ με την τιμία συνοδεία μας προκειμένου να εορτάσουμε, να συνεορτάσουμε και να τιμήσουμε την μνήμη αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω καρδιακά τον πολυσέβαστο και πολυαγαπητό μου σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγυαλίας κύριο Ιερώνυμο για την τιμητική του πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή ανέμακτη Θεία Ιερουργία, την προσφερωμένη υπέρ του σύμπαντος κόσμου και εις τιμήν και μνήμην του Μεγάλου Αθανασίου. Εύχομαι
ο Αναστάς Κύριος μας, με τις πρεσβείες του προστάτου Αγίου αυτής της Σεβασμίας Ιεράς Μονής, να τον διαφυλάτει σω, υγειά και μακροημερεύοντα επαγαθό της Αγίας μας Εκκλησίας και να τον ενισχύει στην άσκηση των πολυεύθυνων αρχιερατικών του καθηκόντων. Να προπορεύεται στα αρχιερατικά του βήματα και να φωτίζει το νου και τη διάνοιά του, ώστε να συνεχίσει να εργάζεται με υπομονή και σύνεση την κατά Θεόν πρόοδο και σωτηρία του ευλογημένου ποιμνίου του. Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αιώνος, περίπου το 298 μετά Χριστόν, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στην Αλεξάνδρεια του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών. Γεννήθηκε από γονείς φτωχούς, αλλά πολύ πιστούς και ενάρετους. Δεν έκαμε πολλές εγκύκλιες σπουδές λόγω της οικονομικής καταστάσεως της οικογένειάς του. Έμαθε όμως σπουδαία θεολογικά γράμματα. Μελέτησε περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο και από κάθε άλλο βιβλίο την Αγία Γραφή, την οποία την έμαθε απ' έξω. Είχε ισχυρή φώτιση από τον Θεό. Μικρός δε, όταν έπαιζε με τα μικρά παιδιά, παρίστανε τον ιερέα. Και κάποια φορά, παίζοντας στην άκρη της θάλασσας, βάπτισε ένα παιδί, ένα μικρό παιδί των ειδωλολατρών. Έτυχε λοιπόν τότε να τον δει ο τότε Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος, ο οποίος τόσο πολύ ενθουσιάστηκε, επειδή η βάπτιση, την οποία αν και μικρό παιδί έγινε σε τέλειο βαθμό, με αποτέλεσμα να θεωρήσει ο Πατριάρχης Αλέξανδρος την βάπτιση αυτή ως κανονική, και έτσι πήρε τον Αθανάσιο υπό την προστασία του στο Πατριαρχείο. Εκεί γνώρισε πολλούς αθλητές και ομολογητές της ευσεβίας, ανθρώπους αγωνιστές της πίστεως, οι οποίοι έφεραν τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, δηλαδή τα σημάδια του μαρτυρίου στο σώμα τους, μετά από τους φρικτούς διωγμούς που είχαν υποστεί έτσι τις περιόδους αυτές, μιας και γνωρίζουμε ότι οι τρεις πρώτοι χριστιανικοί αιώνες ήταν η κυριότερη περίοδοι των διωγμών των χριστιανών μας. Είδε λοιπόν κάποιους να κουτσένουν, άλλους να είναι με ένα πόδι, άλλους να μην βλέπουν, σε άλλους να λείπει το ένα μάτι και τα δύο, να έχουν ένα αυτί ή και κανένα, να λείπει το ένα χέρι τους και γενικά να έχουν χάσει κάποιο από τα μέλη του σώματός τους. Να είναι ακροτηριασμένοι, φυλάσθενοι, ταλαιπωρημένοι από τις φυλακίσεις, από τα φρικτά βασανιστήρια, από τις κάθε είδους κακουχίες για την αγάπη του Χριστού. Συνδέθηκε ο Αθανάσιος με μεγάλους ασκητές, τα ευωδιαστά άνθη της ερήμου. Διδάχθηκε την αγωνιστικότητα, πήρε μαθήματα νηστείας, αγρυπνίας, προσευχής, αρετής και αγιότητας, και αργότερα δεν υστέρησε καθόλου από αυτούς.
Αντίθετα, πολλούς τους ξεπέρασε. Γι' αυτό υπήρξε και ονομάστηκε Μέγας σε όλα. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε ορθόδοξη διδασκαλία, μα και ορθή ορθόδοξη ζωή. Πολύ συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήθους του και του χαρακτήρα του, η γνωριμία του με τον καθηγητή της ερήμου, τον Μέγα Αντώνιο, του οποίου συνέγραψε τον βίο και την πολιτεία. Μάλιστα, όταν ο Αθανάσιος έγινε πατριάρχης, θεωρούσε τιμή του να ρίχνει νερό με ένα κανάτι για να πλένει ο Μέγας Αντώνιος τα χέρια του. Στις δε μεγάλες γιορτές, με καμάρι φορούσε ένα λιωμένο και τριμμένο ράσο, το οποίο του το είχε χαρίσει ο Μέγας Αντώνιος. Σε ηλικία 25 ετών χειροτονήθηκε διάκονος και συνόδευσε τον Πατριάρχη Αλέξανδρο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν πρωτεργάτης στην καταδίκη της αιρετικής διδασκαλίας του Αρίου, η αίρεση του οποίου εταλάνησε για πολύ καιρό, για αιώνες θα έλεγα, το σώμα της Εκκλησίας, αφού ο αιρετικός αυτός κληρικός, ο οποίος αν και είχε μεγάλη μόρφωση απέναντίας δεν την αξιοποίησε σωστά, αλλά έφτασε στο σημείο να αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος αιρετικός θεωρούσε ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι Θεός, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού, δηλαδή στη σχέση των τριών προσώπων στην Αγία Τριάδα, προτού εννοείται έρθει ο Υιός του Θεού ενανθρωπίσει και έρθει στον κόσμο, όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, θεωρούσε ότι ο Υιός είναι δημιούργημα, δεν υπήρχε προαιωνίως κοντά στον Θεό Πατέρα, αλλά ήταν δημιούργημα του Θεού Πατέρα. Κάτι το οποίο στις μέρες μας συνεχίζει να υποστηρίζεται, έτσι, από τους αιρετικούς χιλιαστές ή αλλιώς μάρτυρες του Ιεχωβά. Στην ηλικία των 33 ετών, ο Αθανάσιος έγινε πατριάρχης. Από τα 46 έτη του ως πατριάρχης, τα 17 τα πέρασε στην εξορία. 5 φορές εξορίστηκε και αμέτρητες φορές κινδύνευσε η ζωή του. Οι αιρετικοί τον πολέμησαν με λύσα και με πολύ πείσμα για την αγωνιστικότητα και το ορθόδοξο φρόνημά του. Αγωνίστηκε ως λίγη. Είχε σημαντικότατο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο. Ενδιαφέρθηκε και θεράπευσε τις ανάγκες των κληρικών, των λαϊκών και των μοναχών. Ανέπτυξε πλούσια αντιαιρετική δράση. Είχε πλούσιο συγγραφικό έργο. Σχημάτισε τον κανόνα της Αγίας Γραφής, δηλαδή καθόρισε ποια βιβλία είναι κανονικά, ποια είναι νόθα και ποια είναι ψευδεπίγραφα. Η Εκκλησία απέδωσε πολλές τιμές στον Άγιο Αθανάσιο, διότι δικαίως αναγνωρίστηκε ως ο ηρωικότερος των Αγίων και ως ο αγιότερος των ηρώων.
Να πως τον χαιρετίζουν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι, ως την μεγάλη της εκκλησίας Σάλπιγγα, των αρετών κανόνα, των νουν των περίβλεπτων, των πατριαρχών την κρυπίδα, την οξυτά την γλώσσαν, των διαυγή οφθαλμών, των λαμπτήρα των φαϊνότατων, των πέλεκιν των κόπτοντα πάσαν ύλην αιρέσεων και καταφλέγοντα το πυρί το του πνεύματος. Και ακόμη ως των απερίτρεπτων στήλων, των άσυστων πύργων, των χρυσορών νήλων, της Αθανασίας των επώνυμων, των πυρσών των μετάρσιων, των ακατάβλητων πύργων, των ταξιάρχην θεολέκτου παρατάξεως, των θεοφόρων της χάριτος ποταμών, αρχιερέων το κλαίος, αριστεία των αίτητων, των συκόψαντα τα σφάλαγγα των αιρέσεων, τη δυνάμη του πνεύματος, των στήσαντα της Ορθοδοξίας τα τρόπαια καθόλην την οικουμένη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δε, σε εγκομιαστικό λόγο του προς εκείνον, τον ταυτίζει με την ίδια την αρετή. Λέγει λοιπόν, Αθανάσιον επενών, αρετήν επενέσομαι, ταυτόν γάρ εκείνον τεϊπίν και επενέσε. Δηλαδή, επενώντας τον Αθανάσιο, θα επενέσω την αρετή, γιατί Αθανάσιος και αρετή είναι το ίδιο πράγμα. Όταν αναφέρομαι εις αυτόν, επενώ την αρετή. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 2 Μαΐου του 373. Έλαβε τον τίτλο Μέγας όχι γιατί είχε μεγάλο αξίωμα, επειδή δηλαδή ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας, αλλά κυρίως για δύο λόγους. Για τους απαράμιλους αγώνες του υπέρ της πίστεώς μας και για την πρακτική ζωή του, δηλαδή για τις αρετές του που γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς. Τέτοιους χριστιανούς χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, σήμερα, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες τις πονηρές. Ελάτε λοιπόν να μοιάσουμε, να τον ακολουθήσουμε, να τον μιμηθούμε, να ακούσουμε τα μηνύματα που μας στέλνει. Βέβαια, αν δεν θελήσουμε να μιμηθούμε τη ζωή των Αγίων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε και τα λόγια τους. Από όλη του τη ζωή και τα κατορθώματά του, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, ο Μέγας Αθανάσιος είχε πνευματικό διδάσκαλο και οδηγό τον Άγιο Αντώνιο. Αυτό πάει να μας πει πως το σπουδαιότερο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, είναι να έχει πνευματικό. Αλλά όχι μόνο να έχει το πνευματικό, μα και να κάνει υπακοή σε αυτόν. Διαβάζουμε στα γεροντικά ότι οι υποτακτικοί και μόνο που χρησιμοποιούσαν το όνομα του πνευματικού τους κατόρθωναν δύσκολα πράγματα, σπουδαίες αρετές και έδιωχναν τους δαίμονες. Είναι από την άλλη δε πλευρά πολύ επικίνδυνο για κάποιον χριστιανό να ζει χωρίς πνευματικό. Μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, άνθρωπος αυτοσύμβουλος καθεαυτού πολέμιος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πνευματικό να τον συμβουλεύεται, αλλά κάνει ό,τι ο ίδιος θέλει, είναι εχθρός του εαυτού του. Ο πνευματικός θα μας διδάξει, θα μας υποδείξει τι και πώς θα το κάνουμε. Αυτός θα μας οδηγήσει κοντά στο Θεό. Κι αν ακόμη κάποια φορά τα χαλάσουμε με τον Θεό, αυτός θα μας
επανασυνδέσει μαζί του. Γι' αυτό και είπε κάποιος σοφός γέροντας, είναι προτιμότερο να τα χαλάσεις με τον Θεό παρά με τον πνευματικό σου. Γιατί αν τα χαλάσεις με τον Θεό, θα έρθει κάποια στιγμή και ο πνευματικός σου θα τακτοποιήσει και πάλι την υπόθεση. Θα φτιάξει, θα σιάξει τα πράγματα. Μα αν τα χαλάσεις με τον πνευματικό σου, ποιος θα σε βοηθήσει, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για σένα. Και το δεύτερο που έχω να σας πω από όλη τη βιωτή του Αγίου Αθανασίου είναι πως πρέπει να έχουμε φωτεινά πρότυπα. Πρότυπα αρετής και αγιότητας, τα οποία θα ακολουθούμε στη ζωή μας. Να προσπαθούμε δηλαδή να μιμηθούμε σωστούς και αγίους ανθρώπους. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά τέτοια πρόσωπα. Είναι όμως κοινή διαπίστωση, μα και λυπηρό συνάμα, ότι στις μέρες μας έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Τα κάτω, τα ανάξια λόγου, τα βάλαμε ψηλά στην κλίμακα των αρετών. Τα μικρά τα κάναμε μεγάλα και περιφρονούμε τα υψηλά και μεγάλα. Σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε τους μικρούς και ανάξιους. Όμως δεν δίνουμε σημασία στους μεγάλους και κατά πάντα άξιους. Στους μεγάλους ευεργέτες της ανθρωπότητας, στους κορυφαίους της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων. Περιφρονούμε τους ήρωες της πίστεως και της πατρίδος. Τα πρότυπα των σημερινών ανθρώπων και κυρίως των νέων ποια είναι? Άνθρωποι με άγρια όψη, αγριότερη δε καρδιά, άθεοι και άπιστοι, έρμεοι στα πάθη της αμαρτίας, αστέρια του βούρκου, άνθρωποι της εσχήνης, χωρίς αξίες και ιδανικά. Οι περισσότεροι σήμερα και από τους μεγάλους, αλλά και από τα νέα τα παιδιά, τα οποία αποτελούν το μέλλον του τόπου μας, γνωρίζουν περισσότερα για πολλά μάλλον, για τους διάφορους τραγουδιστές, τους ηθοποιούς, τους ποδοσφαιριστές, αλλά για τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τίποτε. Μόνο ξέρουμε να πιπηλάμε την καραμέλα τη γνωστή ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ανάθεμα αν έχουμε ποτέ ανοίξει ένα βιβλίο να διαβάσουμε όχι τα συγγράμματά τους, αυτά που έχουν γράψει, αλλά ποιοι ήταν αυτοί, τον βίο των ανθρώπων αυτών. Όπως και για τους Αγίους μας, δεν έχουμε ιδέα. Για την ιστορία του έθνους μας, γνωρίζουμε κάποια λίγα, ελάχιστα. Για την πίστη μας, τίποτε. Έχουμε άγρια μεσάνυχτα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το άσχημο με εμάς τους Έλληνες είναι πως ενώ δεν γνωρίζουμε, θέλουμε να δείχνουμε πως τα ξέρουμε όλα. Και αν σήμερα κάποιος κληρικός, κάποιος επίσκοπος παρατηρήσει κάποιον για κάτι που δεν κάνει σωστά όσον αφορά τη χριστιανική, την πνευματική του ζωή, θα συναντήσει την αντίδραση και τον πικρό λόγο. Διότι σήμερα ο εγωισμός έχει φουντώσει τόσο πολύ που κανείς μας δεν έχει υπακοή και ταπείνωση. Για τον Μεγάλο Άγιο που εορτάζουμε σήμερα, λίγα γνωρίζουμε. Για τη ζωή του,
για τους αγώνες του, για τα βάσανά του. Και πολύ μάλιστα δεν γνωρίζουμε και τίποτε. Γι' αυτό λοιπόν και πάμε από το κακό στο χειρότερο χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να το διαισθανόμαστε μέσα μας, αλλά ούτε θέλουμε να το παραδεχθούμε, ούτε και να το εκφράσουμε. Πώς είπε ο Κύριος, «Τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Αν λέει ένας τυφλός πιάσει από το χέρι να οδηγεί σε έναν άλλο τυφλό, θα πέσουν και οι δύο μέσα στο λάκκο. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε και εμείς σήμερα το πρότυπό μας, τον Άγιο Αθανάσιο, τον στήλο της Ορθοδοξίας, τον Άγιο που προστατεύει την μονή αυτή, αλλά και την περιοχή αυτή. Θα πρέπει όμως να τον τιμούμε πραγματικά και όπως πρέπει να τον ευλαβούμαστε. Και όταν ερχόμαστε εδώ στην πανήγυρή του, να ερχόμαστε με ευλάβεια και με διάθεση προσευχής και όχι απλώς για να κάνουμε τη βόλτα μας, έτσι, και να τριβάζουμε περί πολλά, κάνοντας βόλτες έξω στον αύλιο χώρο και μην έχουμε ιδέα, μην συμμετέχοντας καθόλου στα τελούμενα της Θείας Λειτουργίας, όπως είπε παραδείγματι η φασαρία αυτή τώρα που γίνεται έξω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τους Αγίους, όχι μόνο να λέμε ότι είναι τάδι γιορτή και πάμε στο πανηγύρι, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε να μοιάζουμε και στους Αγίους, στην πίστη τους, στην αγωνιστικότητά τους, στο παράδειγμά τους, στην Αγία Βιωτή τους. Να σκεφτούμε ότι οι Άγιοι αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, υπέφεραν και πέθαναν για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Έχουμε χρέος να φανούμε αντάξιοι αυτών των Αγίων ως κράτος ορθόδοξο που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε. Και για να είμαστε θα πρέπει αυτό να συμβαίνει όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Διαφορετικά θα σηκωθούν οι πέτρες και θα πέσουν στα κεφάλια μας. Στον καιρό των διωγμών οι κατακόμβες ήταν γεμάτες. Σήμερα, σε καιρό ειρήνης, στους ναούς οι εκκλησιαζόμενοι είναι μετρημένοι και σχεδόν πάντοτε οι ίδιοι. Σε ανάλογη περίπτωση έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, «Χαίρομαι για τους παρόντες, θλίβομαι όμως για όσους είναι απόντες. Βλέπω μεγάλη προθυμία στα διαβολικά πράγματα. Τα θέατρα και τα γήπεδα κάθε μέρα προσκαλούν και είναι πάντοτε γεμάτα. Όλοι αφήνουν τις εργασίες τους και τρέχουν εκεί. Κανείς δεν προβάλλει σαν δικαιολογία τις ασχολίες του. Δεν σέβεται ο γέροντας τα λευκά μαλλιά του. Δεν κρατάει ο νέος την αξιοπρέπειά του. Όλοι τρέχουν σε πονηρά θεάματα και φεύγουν πονηρότεροι από ό,τι πήγαν. Από την Εκκλησία όμως θα αναχωρήσουμε γεμάτη ευλογία από τον Χριστό και από τους Αγίους και όμως δεν το κάνουμε, αδιαφορούμε». Για σκεφτείτε αυτά τα λόγια, έτσι, τα οποία υπόθηκαν πριν από 17 αιώνες, έτσι, είναι σαν να τα ζούμε σήμερα, σαν να ζούμε την ίδια αυτή την πραγματικότητα σήμερα. Αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, ας μας κάνει να προβληματιστούμε και να αναλογιστούμε ποια πρέπει να είναι η πορεία μας ως χριστιανών. Ας μάθουμε να τιμούμε τους Αγίους για να έχουμε τη χάρη τους και την ευλογία τους. Να μας δίνουν τη δύναμη
να προκόψουμε στη ζωή και να κατακτήσουμε έτσι τους ουρανούς. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, ευχηθείτε σήμερα ο Άγιος Αθανάσιος να αποτελέσει έναν φωτεινό οδοδείκτη, ο οποίος θα κατευθύνει τη ζωή μας, θα κατευθύνει τα βήματά μας κοντά στο Χριστό, έτσι ώστε να μην έχουμε μια επιφανειακή ζωή και θρησκευτικότητα, όπως δυστυχώς οι περισσότεροι έχουμε σήμερα και από εμάς που εκκλησιαζόμαστε, αλλά μια ουσιαστική και πραγματική. Αμήν.